Καλησπέρα μάγκες και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο και σε αυτό το βίντεο σήμερα θα κάνουμε ένα δεύτερο review για το Pokémon Legends. Λοιπόν μάγκες, σήμερα θα εξηγήσουμε μερικά ακόμα πραγματάκια που δεν πρόλαβα να εξηγήσω στο πρώτο part, τα οποία θα εξηγηθούν σήμερα. Όπως βλέπετε, πριν ξεκινήσουμε, έκανα το σορτζάλιο κόκκινο, δηλαδή το έκανα shiny. Συνεχίζουμε. Λοιπόν, πάμε στα trial. Όπως βλέπετε, έπαιξε ένα μεγάλο update στο παιχνίδι. Όπως θυμάστε από την προηγούμενη φορά ήταν πολύ πιο διαφορετικά από ό,τι είναι τώρα. Τα έχουν κατατάξει καλύτερα σε καλύτερες ομάδες. Δηλαδή ας πούμε εδώ πέρα βλέπετε στα πλάγια αριστερά Explore, όπου είναι το Explorers, Gym Challenge, Collect Crystals, Safari που είχαμε εξηγήσει, Lerhand που σας είχα πει ότι είναι με τα Monsters, τα Legendary που παίρνεις Medals και διάφορα άλλα, και διάφορους άλλους κρυστάλλους για να ανεβάσεις τα Medals όπως είχα εξηγήσει, και Monster Mist. Πάμε μετά στο Against, όπως βλέπετε έχει και άλλα εδώ πέρα, και τελευταίο είναι το Time Limited. Σήμερα θα εξηγήσουμε το Explore, δηλαδή Explorers, Gym Challenge, Collect Crystals και Monster Mist. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε το Explorers. Το Explorers, όπως βλέπετε, κάτω θα λέει Receivable Tasks. Ωραία. Όπως βλέπετε, εγώ έχω κάνει και τα 9 σήμερα. Κάθε μέρα, κάθε daily, σου δίνει 9 να κάνεις. Ωραία. Και εσύ τι κάνεις ουσιαστικά. Πατάς εδώ πέρα, όπως βλέπετε εμένα δεν με αφήνει τώρα γιατί τα έχω τελειώσει. Πατάς εδώ πέρα μέσα και σου λέει Friends W. Ουσιαστικά πρέπει να βρεις δύο Pokémon τα οποία να έχουν συνδυασμό μαζί τους. Ωραία. Πατάς, τα βάζεις και μετά μόλις τελειώσει σου δίνει αυτά τα τέσσερα που βλέπετε εδώ πέρα, τις μπλε μπάλες. Μετά από κάτω πάμε στο First Meet Triple, το οποίο ουσιαστικά είναι τρία starter Pokémon. Δεν πάω βάλεις ένα Squirtle, ένα Charizard και ένα Pikachu. Δεν παίζει ρόλο, επειδή είναι Charizard δεν θα μπει με το Squirtle, δεν παίζει κανένα απολύτως ρόλο, θα μπει κανονικά. Και τέλος το Cutie Triple, όπου είναι ο Pikachu, βάλουμε ένα Τσικορίτα για παράδειγμα, ένα Togepi, είναι τα πολύ μικρά Pokémon τα οποία γι' αυτό λέγεται Cutie Triple. Λοιπόν, κάτι άλλο που θέλω να εξηγήσω. Όπως βλέπετε εδώ πέρα, αυτά όλα είναι C κατηγορίας. Ωραία, πάμε να κάνουμε ένα refresh και βλέπουμε ότι τυχαίνουμε τώρα ένα C, ένα A και ένα B. Όπως βλέπετε, το C είναι 4, μας δίνει 4, το B μας δίνει 6 και το A μας δίνει 12. Δεν είναι απαραίτητο, δηλαδή μπορούμε να βρούμε και ένα C το οποίο να μας δίνει και 6, η αλήθεια είναι, αλλά πάντα το A και το B είναι καλύτερο γιατί ένα πιο απλό B θα σου δώσει τα ίδια που θα σου δώσει ένα σύνθετο C. Οπότε είναι καλύτερο να ψάχνεις B και A συνέχεια. Δηλαδή είναι ένα μικρό τύπο που άμα ξεκινήσετε το παιχνίδι, καλύτερα να μπορούσατε να μην πιάνετε τα C και να πιάνετε A και B. Λοιπόν, τώρα για να γίνουν όλα αυτά εδώ πέρα, για να ξεκινήσεις κανονικά και να παίζεις ουσιαστικά στο Explorers, πρέπει να έχεις πολλά Pokémon όπως καταλάβατε. Γιατί αν θυμάστε είχα πει ότι αν βάλεις ένα Pokémon μετά δεν μπορείς να το ξαναβάλεις. Οπότε δηλαδή μπαίνει ένα Pokémon Οπότε δηλαδή μπαίνει ένα Pokémon ουσιαστικά, δηλαδή αν εγώ πάω τώρα στο Friends W, τα δύο αυτά Pokémon θα βάλω δεν μπορούσα να τα ξαναβάλω μέσα στις υπόλοιπες missions της ημέρας, ωραία. Οπότε τι γίνεται με αυτό, πηγαίνεις στο Monster Mist, ωραία. Όπως βλέπετε πάνω δεξιά δίπλα από τα Diamonds μου έχω ένα πράσινο ticket που λέει 21 και δίπλα έχω κάποια άλλα ticket τα οποία λένε 15. Τα δεξιά ticket, όχι αυτά που είναι δίπλα τα Diamonds, τα πιο δίπλα είναι τα καλά ticket. Αυτά τα ticket είναι δύσκολο να τα βρεις, συνήθως τα βρίσκεις μέσα από events και τέτοια ή βάζοντας εσύ λεφτά μέσα. Λοιπόν, τα δίπλα που είναι τα δίπλα τα 21 είναι πιο απλά, τα βρίσκεις συνέχεια, δηλαδή με το σωρό, στα δίνει έτσι. Λοιπόν, τώρα τι κάνω. Εδώ πέρα όπως βλέπετε είναι το advanced area, ωραία. Για να μπω εγώ τώρα να πιάσω αυτά τα Pokémon πρέπει να χαλάσω 15, πρέπει να χαλάσω ένα από τα 15 εισιτήριά μου. Και σου λέει ότι άμα εγώ τώρα μπω μέσα, θα δω ότι βλέπω εδώ πέρα τι θα βρω. Δηλαδή θα βρω Φίμπας, Χάουντουρ, Κρόκονάου, Τόρκοαλ, Κίνγκρα, αυτό δεν θυμάμαι πως λέγεται. Και τώρα βλέπω ότι αυτά δεν με συμφέρουν, δεν μου αρέσουν.
οπότε εγώ τώρα θα πάω. Έλα. Όπως βλέπετε τώρα είμαι στο common area. Ωραία. Εδώ πέρα για να μπω εγώ τώρα πρέπει να χαλάσω ένα από τα 21 μου εισιτήρια ουσιαστικά. Και σου δείχνει ότι τώρα εγώ αν μπω θα βρω ένα Caterpie, ένα Metabot, ένα Psyduck, ένα, πώς το λένε αυτό, δεν έχω ξεχάσει, ένα Magnet, Azuril και Azumarill. Όχι, και Aril. Όχι, και Marill. Λοιπόν, αν εγώ τώρα μπω μέσα θα βρω ένα από αυτά τα 6. Κανένα παραπάνω, κανένα λιγότερο. Ωραία. Αν εγώ τώρα μπω και πιάσω ένα Mac, για παράδειγμα, όπως βλέπετε τώρα θα μπούμε μέσα, πατάω εγώ τώρα Enter, έχω χαλάσει δηλαδή τώρα ένα εισιτήριο και μου δίνει τη δυνατότητα, αφού έχω μπει μέσα, να πιάσω 3 Pokémon. Μόνο 3, μετά θα με βγάλει. Λοιπόν, όπως βλέπετε εδώ πέρα έχουμε ένα Mac, έχουμε ένα πιο μικρό Mac, το οποίο είναι του Grimer, που συνήθως γίνεται αυτό μερικές φορές, δηλαδή αν έχει Caterpie μπορεί να βρεις ένα Metabot. Ωραία. Ένα Azurill εδώ. Πάμε να πιάσουμε το Metabot να δούμε. Μπαίνουμε στο Metabot με το που, για να ουσιαστικά να μπει σε battle ουσιαστικά μαζί με το Pokémon, πρέπει να πας πάνω του. Λοιπόν, τώρα έχει ξεκινήσει το battle. Για να κάνουμε capture, όπως βλέπετε εδώ πέρα γράφει, έγραφε 23%. Λοιπόν, 23% δηλαδή τώρα μας λέει ότι είναι οι πιθανότητες για να κλειδωθεί το Pokémon και εμείς να το πιάσουμε. Βλέπω ότι εγώ τώρα δεν μπορώ να το πιάσω με 23%, οπότε θα πετάξω μια βομβούλα, η οποία βόμβα του αφαιρεί το life λίγο, μου ανεβάζει τις πιθανότητες στο να το πιάσω, δηλαδή από 23% πήγε 28%. Παρόλα αυτά όμως, άμα βλέπετε κάτω από την μπάρα της ζωής του, έχει μια μπλε μπάρα. Αυτή η μπλε μπάρα, όπως βλέπετε, έχει ένα run. Ωραία. Μόλις φτάσει σε αυτό το σημείο και ακουμπήσει, ουσιαστικά ολοκληρωθεί η μπάρα και κάνει run, το Pokémon θα φύγει και δεν θα μπορώ να το πιάσω. Λοιπόν, οπότε θα κάνω άλλο ένα stone και όπως βλέπετε μου λέει, μου δείχνει ότι αν ρίξω άλλη μια βομβούλα θα φύγει το Pokémon και δεν θα μπορούσα να το πιάσω. Οπότε τώρα τι κάνω, έχω στα δεξιά μου, έχω τροφές, ωραία. Θα πετάξω τον Burger το οποίο είναι free και θα του πέσει όπως βλέπετε η μπλε μπάρα, οπότε θα έχω παραπάνω πιθανότητες να ανεβάζω τα 100% και να ρίχνω ουσιαστικά και την μπάρα στο να μην μου φύγει το Pokémon. Τώρα, όπως βλέπετε δεξιά από τη βομβούλα τη μαύρη που είναι free, βλέπω εδώ πέρα που λέει Trap Bomb, που είναι σαν μοβ μπουκάλι. Λοιπόν, ουσιαστικά αυτό το Trap Bomb είναι καλύτερο γιατί σου ανεβάζει παραπάνω τα 100 τις πιθανότητες στο να πιάσει το Pokémon, αλλά σου ανεβάζει και πολύ λιγότερο την μπάρα. Είναι μια πιο καλή έκδοση της βόμβας. Δηλαδή ας πούμε τώρα αν εγώ πέταγα μια κανονική βόμβα θα μου πήγαινε λίγο πριν το run, ενώ τώρα θα πετάξω το trap bomb μου πήγε λίγο πιο πίσω. Είναι μικρή διαφορά τώρα γιατί έχουμε πλησιάσει πολύ στο run. Τώρα όμως τι θα κάνω, γιατί το free μου food δεν υπάρχει, θέλει άλλους 2 γύρους για να έρθει. Οπότε εγώ τώρα τι κάνω, πατάω κάποιον να το ρισκάρω, είναι μόνο 50%. Είναι πολύ ρίσκι, δεν θέλω να το χάσω το Pokémon. Οπότε θα πάω δίπλα από το Burger και θα πάω σε αυτό που είναι σαν καλαμάκι, που έχει βάλει μέσα λαχανικά, τι έχει βάλει μέσα, κρέας, τα πάντα όλα. Που λέει Advanced Bait. Και αυτό τώρα σου λέει ότι σου ρίχνει κατά 600 έως 400, από 400 έως 600 συγγνώμη, την μπάρα την μπλε στο να φύγει το Pokémon. Την μπάρα την μπλε στο να φύγει το Pokémon. Ωραία. Πατάω εγώ τώρα, εδώ, και μου την έριξε δραματικά πολύ. Οπότε εγώ τώρα θα ρίξω μια καλή βόμβα και θα ρίξω άλλο ένα καλό food και θα ξεκινήσω να το πιάνω με 64% πιθανότητες. Για να δούμε, θα τα καταφέρω να το πιάσω. Το έπιασα. Όπως βλέπετε υπηρίσχυσε ένα 64% πιθανότητες. Το ίδιο συνεχίζω και κάνω και όπως βλέπετε και με τον Grimer εδώ πέρα, πάμε ένα fast. Ρίχνω, θα ρίξω άλλο ένα. Όπως βλέπετε είναι πάρα πολύ μικρή η αιχμή, ρίχνω το free μου food. Έχω 87% πιθανότητες, άμα δεν το πιάσω τώρα θα το ανέβει το run και θα φύγει, αν το πιάσω το έχω. Δεν το έπιασα και έφυγε επειδή ανέβηκε όλη η μπάρα του run. Λοιπόν, όπως βλέπετε εδώ πέρα έχω βρει ένα Azurill, ρίχνω στο Azurill 2 βομβούλες. Έχει πάει 42-155% τώρα. Η διαφορά είναι, σε μερικά Pokémon ανεβαίνει πάρα πολύ γρήγορα, σε κάποια ανεβαίνει λίγο πιο δύσκολα. Είναι αναλόγως. Λοιπόν, τώρα
έφυγε, γιατί όπως είδατε η βόμβα η free είναι πάρα πολύ ρίσκη και το ανέβηκε όλο το run, οπότε έφυγε με τη μία. Λοιπόν, και δείξαμε τις τρεις μας πιθανότητες για τα Pokemon, πιάσαμε το ένα από τα τρία που είχαμε τις πιθανότητες να πιάσουμε και τώρα βγαίνουμε. Λοιπόν, καθώς τώρα βγήκαμε, βλέπουμε ότι έχουν αλλάξει τα Pokemon που ήταν μέσα και δεν είναι τώρα τα ίδια. Δηλαδή, εγώ τώρα να μπω θα βρω ένα Poliwag, θα βρω ένα Trico, θα βρω αυτό εδώ πέρα που πολύ μπορεί να το ξέρετε, το Wismar, θα βρω ένα Geodude. Αλλάζουνε, ωραία. Λοιπόν, εγώ όμως τώρα άμα βαριέμαι να ξαναμπω και να μπω σε όλη αυτή τη διαδικασία να κάνω με τις 100 και τέτοια, θα πατήσω εδώ κάτω, όπως βλέπετε, που λέει Auto Capture, ωραία. Έχει το Luxury, το οποίο σου δίνει 450 gems και σου λέει ότι θα τα πιάσει όλα 100%, όπως βλέπετε και αριστερά τα Card Monsters που σου δείχνει τι είναι μέσα, και σου έχει το Normal, το οποίο δεν χαλάς Diamonds και απλά παίζει με τις πιθανότητες. Και πατάς Capture Now. Και όπως βλέπετε έγινε Fail το Mag, το Wismur και μου πιάσε ένα Poliwag. Άμα θέλω να ξανακάνω, κάνω πάλι. Και τώρα πιάσα δύο Azurill και όπως βλέπετε ένα Voltorb. Γιατί κάθε φορά που κάνω αλλάζει. Τώρα θα βρω ένα Machop, ένα Grimer, ένα Caterpie, ένα Magnemite, και όπως βλέπετε γενικά αλλάζουν τα σκηνικά. Λοιπόν, ένα επόμενο ακόμα για το Monster Mist είναι ένα τα κύρια. Λοιπόν, Weather Forecast. Το Weather Forecast είναι ουσιαστικά όπως βλέπετε, ας πούμε σήμερα έχει Rainstorm και Rain. Δείχνει τις ώρες από κάτω και αφού εσύ τώρα βλέπεις ότι υπάρχει Rainstorm και Rain, λες που πατάω Capture Guides. Είναι δίπλα το Enter. Και τώρα τι λέμε, Weather. Όπως βλέπετε εδώ πέρα λέει Level και Weather, πατάμε στο Weather και βλέπουμε ότι στο Base Mist, στο Rain έχει Psyduck και Horsea. Στο Rainstorm έχει Zapdos και γιατί ξεχνάω το όνομα, και Lobster. Ωραία. Λοιπόν, πάμε τώρα στα Advanced Mist. Σε αυτά που θέλουν τα 15 καλά εισιτήρια που έχω εγώ για παράδειγμα. Λοιπόν, και βλέπουμε ότι στο Rain έχει Fion, Mudkip και Ralts. Ωραία. Πάμε τώρα να δούμε τι έχει στο Rainstorm. Έχει πάλι Fion, Lugia και Φίμπας. Ωραία. Οπότε τώρα τι σου λέει, τι λες πως λειτουργεί τώρα αυτό, ωραία. Βγαίνεις από εδώ και θες εσύ για παράδειγμα πατάς στο Advanced Mist να είσαι και βλέπεις ότι θέλεις Lugia, ωραία. Βλέπεις, τι ώρα έχει Rainstorm, 12.50 με 13.50. Δεν πάει ακριβώς όπως είμαστε εμείς. Λειτουργεί διαφορετικά η ώρα, οπότε τι κάνουμε, πατάμε πάνω στα VAT, πατημένο κλικ και βλέπουμε ότι είναι 8 και 23. Ξαναπάμε πάλι πίσω στο Monster Mist και βλέπουμε ότι το έχουμε χάσει. Γιατί αυτό περίπου θα ήταν 3 με 4 η ώρα το βράδυ νομίζω. Λοιπόν, έτσι μάγκες μου μαζεύετε άμα θέλετε κάποιο legendary ή άμα θέλετε κάποια Pokemon ουσιαστικά για να μπορέσετε να κάνετε τα explorers όπως είπαμε και πριν. Και εδώ κλείνει η σελίδα του Explorers και του Monster Mist. Επόμενο, όπως βλέπετε δίπλα στο Explorers έχουμε το Gym Challenge. Το Gym Challenge τώρα είναι όπως ήταν τα gym που είχαμε στις κασέτες μας. Δηλαδή, ότι έμπαινες μέσα στο gym και το gym ήταν ενός τύπου. Δηλαδή θα υπήρχε gym που ήταν του ηλεκτρισμού, gym το οποίο θα ήταν του rock, gym το οποίο θα ήταν του steel, gym το οποίο θα ήταν του water, ας πούμε, δηλαδή ένα τα κλασικά ήταν πρώτο πιστεύω και τα πιο κλασικά ήταν το gym του Brock που ήταν gym του rock, αν δεν κάνω λάθος, με Onyx και τέτοια, και έπρεπε να παίζεις με Squirtle, με Croconaw, με Mudkip και τέτοια πράγματα. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε. Έχει 8, ωραία. Πατάμε Enter και βλέπουμε ότι εγώ δηλαδή ας πούμε τους έχω νικήσει όλους, ωραία. Έχουμε Σάλλοτ, what the fuck, David, Cass και ο καθένας από αυτούς έχει ένα διαφορετικό, μια διαφορετική ομάδα. Ωραία, όπως βλέπετε πατάμε πάνω στον παίχτη, πατάμε πάνω στο Σάλλοτ και βλέπουμε ότι έχει Caterpie, έχει Scyther και έχει και, πώς το λένε το άλλο, Butterfree. Ωραία, έχει δύο Flying, ένα Bug και τα τρία είναι Bug. Λοιπόν, μετά πάμε από κάτω όπως βλέπουμε έχει και ο άλλος τρία Bug. Πηγαίνουμε πιο κάτω, έχει ο άλλος 3 bug. Πηγαίνουμε πιο κάτω, έχει ο άλλος 3 bug. Είναι gym για bug. Ωραία. Πηγαίνουμε στο επόμενο. Εδώ όπως βλέπουμε αυτό το gym είναι rock. Γιατί και οι 4 μας παίχτες εδώ
έχουν ροκ μέσα στην ομάδα τους. Έχουν τρία Pokémon που να έχουν τουλάχιστον ροκ. Και πάει λέγοντας το κάθε ένα πώς πηγαίνει. Τώρα, τι κερδίζεις κάνοντάς το και με το να τους νικάς. Όπως θα δείτε δίπλα τα Diamonds μου, και φυσικά δεν μιλάω για τα λεφτά, μιλάω για κάτι άλλο που είναι σαν Stones περίεργα, έχω 805. Τι κάνω εγώ τώρα? Θα πατήσω εδώ πέρα κάτω Gym Skill. Όλα ουσιαστικά τα Gym Skill, όπως έπαινε, αν θυμάστε και από, και από τα Mickey Mouse και από τις κασέτες, ο Ash όταν νίκαγε κάποιο Gym του δίνανε κάποιο Badge. Ωραία, αυτό το Badge εδώ πέρα λειτουργεί σαν Skill. Ας πούμε δηλαδή, εγώ τώρα που έχω τελειώσει και είμαι στο τελευταίο, μου δίνει το Anistar Gym Skill. Ωραία, και εγώ τώρα τι κάνω? Έχω 805 Mystery Stone. Εδώ πέρα βλέπουμε ότι για να κάνω κι άλλο upgrade, για να το πάω από 24-25 level, θέλω 1050, δεν έχω όμως. Ωραία, τι κάνω? Θα πάω εδώ που είναι το μοναδικό που δεν έχω κάνει, και βλέπω ότι δεν μπορώ να μπω, γιατί όπως είδατε πριν το έχω στα 24 level το badge, ενώ εδώ θέλει 35. Πάμε να δοκιμάσουμε να δούμε αν καταφέρω να νικήσω. Να ξέρετε ότι δεν παίζει ρόλο τα level, δηλαδή εγώ αν πάω 30 level το badge μου μπορώ να μπω και να νικήσω την τριάδα του. Δεν υπάρχει λόγος δηλαδή να πας 35 ακριβώς. Απλά πρέπει να πας 35 γιατί ο τελικός μπορεί να σου στάει 65 level. Και εσύ να πρέπει να το πας 60 για να μπορείς να νικήσεις. Λοιπόν, πάμε να δούμε. Πρώτη επίθεση, όπως βλέπετε εδώ πέρα, είναι ο Γιβένταλ. Πάμε να κάνουμε επίθεση με τον Γιβένταλ. Μετά ακολουθεί το Σοντζάλεο. Όπως βλέπετε, άμα θέλετε να δείτε ποια επίθεση είναι πιο δυνατή, πατάτε ένα πατημένο κλικ πάνω στην επίθεση και βλέπετε ότι η επίθεση κάνει 42.658 και το ROG με δίπλα κάνει 35.758, οπότε φυσιολογικά να είναι το στυλ πιο δυνατό. Κάνουμε, όπως βλέπετε αναγνωρίζετε ότι γκόστο εγώ τώρα άμα κάνω στο Pokemon αυτό θα είναι πολύ low το damage, οπότε πάω για μια unique τουλάχιστον. Όπως βλέπετε πέφτουν πάρα πολύ δύσκολα και εμένα πέφτουν πάρα πολύ εύκολα γιατί δεν έχω πολύ ανεβασμένο το badge. Ωραία, συνεχίζω με στυλ, σπάμε άρα σε ένα Pokemon, πέθανε Γιβέλταλ. Συνεχίζω με το Σοντζάλεο, πέθανε και το Σοντζάλεο, πέθανε και το Τζιραντίνα. Δεν μπορούσα να τα βγάλω πέρα γιατί η δύναμη των τεράτων του και η συνολικά της ομάδας ήταν πάρα πολύ δυνατή και πιο δυνατή από μένα. Οπότε πρέπει να ανεβάζω το badge για να καταφέρω κάποια στιγμή να τον νικήσω. Λοιπόν, αυτό το κουτί εδώ πέρα που βλέπετε το MOV είναι ότι όταν τελειώσω και τους 4 στα 4 αστεράκια θα το πάρω και θα μου δώσει 10 diamonds. Μου δίνει 10 diamonds και άλλα 2-3 rewards τα οποία δεν είναι της στιγμής. Λοιπόν, βγαίνουμε και από το gym challenge που ουσιαστικά τελειώσαμε το gym challenge και όπως είχαμε συζητήσει για το safari, όπως και θυμάστε το προηγούμενο βίντεο, αν δεν το θυμάστε θα βάλω link κάτω στο description να το δείτε πριν δείτε και αυτό. Το safari ουσιαστικά όπως βλέπετε είναι για box ή κάρτες. Αυτές οι μεσαίες κάρτες χρησιμοποιούνται. Θα βάλω link κάτω στο description. Ωραία. Λοιπόν, και πάμε τώρα στο Collect Crystals και το τελευταίο για το βίντεό μας. Collect Crystals λοιπόν. Όπως βλέπετε εδώ πέρα έχουμε ένα κρύσταλλο, μας δείχνει, και μας δείχνει κάτω στη μέση θεωρητικά Fire και Fighting. Και λέει Recommended Attribute. Το οποίο τώρα τι σημαίνει? Ότι εγώ για να καταφέρω να κάνω αρκετό damage στον κρύσταλλο πρέπει να έχω ή Flying ή Ground ή Water ή Psychic. Ωραία, εγώ μέσα από αυτά έχω Flying Ground και Psychic, μόνο Water δεν έχω. Λοιπόν, μπαίνουμε τώρα μέσα και κάνουμε fight. Βάζουμε την καλύτερη μας ομάδα ή για τα αρχικά level παίζουμε λίγο και βλέπουμε ότι, δηλαδή άμα έχει Flying Ground, Water, Psychic, θα βάλουμε έστω να έχουμε ένα Flying Water, γιατί βοηθάει. Θα εξηγήσω τι παίρνουμε νικώντας το. Λοιπόν, όπως βλέπετε μπήκαν τώρα τα Pokémon μου μέσα και βλέπουμε εδώ πέρα πάνω τη ζωή του Crystal που λέει Crystal Energy. Ωραία, τώρα εγώ τι κάνω? Βλέπω τις επιθέσεις του Yveltal και βλέπω ότι έχει το Flying ως δυνατή, πάρα πολύ effective στο Crystal Kings. Κάνω το Flying. Το ίδιο ακολουθώ και κάνω το Solgaleo, βλέπω ότι έχει το Psychic και συνεχίζω έτσι. Έχει Ground. Όπως βλέπετε υπάρχουν φάσματα μέσα στη ζωή του κρυστάλλου και δεν πέφτει ανάλογα με τον damage που κάνω. Δηλαδή πέφτει σαν 1/4 κάθε φορά. Κάνει επίθεση μια φορά με 2 το κάθε μου Pokémon και πέφτει 1/4. Δηλαδή τώρα με το που βαρέσει το Ogiveltal και έρθει η σειρά του κρυστάλλου, θα πέσει 1/4 και θα πάει στη μέση. Τώρα όπως βλέπετε με το Ogiveltal έχω μαζέψει την ulti του, που η ulti του είναι κάτω από την μπάρα
της ζωής του ουσιαστικά και μαζεύεται αναλόγως πόσο damage τρώει ο Γιβέλταρ και πόσο damage κάνει ο Γιβέλταρ. Πάμε να κάνουμε την ulti του. Να ξέρετε ότι η ulti είναι πολύ δυνατή, αλλά στη συγκεκριμένη περίπτωση στο Soldier την κάνω επειδή είναι low και θα κάνω αυτή που είναι super effective. Όπως βλέπετε είναι unique στο Giratina, οπότε θα κάνουμε την Giratina. Και τελείωσε τώρα ο κρύσταλλος, τελείωσαν τα φάσματα του κρυστάλλου. Όπως βλέπετε είχα κάνει 1.364.621 damage, το οποίο τώρα εμένα τι μου δίνει. Τι κάνω εγώ με αυτό? Θα πατήσω εδώ πέρα κάτω, όχι team, όχι ranking, αλλά στα rewards. Λοιπόν, και εδώ πέρα βλέπω ότι εγώ συνολικά έχω κάνει 2 εκατομμύρια damage. Ωραία, σου λέω ότι στα πρώτα 20 χιλιάρικα παίρνεις 10.000. Ναι, 10.000 λεφτά. Μετά στα επόμενα 40 χιλιάρια κάνεις 10.000, παίρνεις άλλα 10.000. Πατάς receive, όπως βλέπετε εγώ τα κάνω ήδη receive και πάει μέχρι το maximum 770 χιλιάρικα damage που θα κάνεις στον κρύσταλλο. Σου δίνονται 2 ευκαιρίες, δηλαδή μπορείς να μπεις 2 φορές, αλλά δεν θα κρατήσει, δεν θα υπηρεσχύσει η μεγαλύτερη, θα προσθεθούν. Δηλαδή άμα εγώ στο ένα κάνω 10.000 και στο άλλο μετά κάνω 40.000, θα μου πάει σύνολο 50.000 και θα πάρω εγώ rewards μέχρι τα 50.000, δηλαδή μέχρι εδώ. Ωραία. Οπότε παίρνουμε και από εδώ πέρα κάποια λεφτά. Τέλος και το κυριότερο, όπως βλέπετε έχω VIT και ήθελα να σας εξηγήσω πατώντας το Adventure ότι όπως βλέπετε εδώ πέρα τα είχα κάνει max όπως σας είχα δείξει και την πρώτη φορά, αλλά όπως βλέπετε είμαι στο Normal. Στο Elite, όπως βλέπετε βράδιασε, δεν τα έχω κάνει όλα, μου έχει μείνει τελευταία πίστα. Θέλει 24 VIT και έχω 157. Πάμε το κάνουμε. Πριν το κάνουμε όμως, βλέπουμε τι power έχει η ομάδα της πίστας και τι ομάδα και τι power έχω εγώ στην ομάδα μου. Όπως βλέπετε το power της ομάδας της πίστας είναι 886.000 ενώ εμένα είναι 1.700.000. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε γιατί όπως φαίνεται θα το έχω πάρα πολύ δυνατά γιατί είμαι 200.000 και πάνω, οπότε θα μου είναι εύκολο, θα είναι εύκολο για τα δεδομένα μου. Πάμε να δούμε. Μπαίνουμε μέσα στο fight. Πρώτη κίνηση ο Γιβέλταλ. Κάνω την Dragon Move γιατί είναι massive, θα πιάνει και τα 3 Pokemon αντίπαλα, οπότε θα κάνει παραπάνω damage. Και έφυγε το πρώτο wave, πάμε στο δεύτερο wave, ξανά την Dragon Move Yveltal. Ξανά του σοτζάλιο την κίνηση, όπως βλέπετε δεν ήταν αρκετή, δεν το σκότωσε το Magnemite που λέγεται. Αν δεν κάνω λάθος, Magnezone, sorry. Λοιπόν, και τώρα να κάνουμε την Ground επίθεση του Giratina, συγγνώμη, για να νικήσουμε. Και τώρα κάνουμε την κίνηση του Giratina για να το βγάλουμε από τη μέση. Όπως βλέπετε τώρα εδώ πέρα έχουμε δύο μεγάλα Μαουρίλ, όπως λέγονται, νομίζω έτσι λέγονται. Λοιπόν, τώρα τι θα κάνουμε. Θα κάνουμε την κίνηση του Dragon για να φύγει το Reshiram. Ένα. Φεύγει το Reshiram. Όμως, όπως βλέπετε τα Μαουρίλ, anyway, δεν είναι effect στα Dragon. Οπότε θα παίξουμε με Steel και με ό,τι άλλο έχουμε. Παίζουμε με Ground που έχει σαφώς το Giratina, δεν ήταν αρκετό όμως, οπότε βλέπουμε θα το κάνουμε ένα General με τον Yveltal. Πάμε παρακάτω, κάνουμε Steel, κάνουμε Ghost γιατί είναι λίγο πιο δυνατή από το Ground και τώρα φτάνουμε στην ulti Solgaleo, η οποία ulti Solgaleo είναι πάρα πολύ δυνατή και μπορεί, ναι, μπορεί να το βγάλει ολόκληρο, μπορεί να το βγάλει, μπορεί να σου λέει και βλακίες, συνήθως όμως πονηχτιάζει αρκετά πράγματα. Του αφαίρεσε πάρα πολύ ζωή, βλέπουμε εδώ πέρα κάνουμε το Flying και τέλος ένα Steel πάλι με το Solgaleo και τελειώσαμε με 4 στα 4. Αυτό που βλέπατε πάνω, όλη αυτή η μπάρα που βλέπατε που γέμιζε και ήταν 4, τώρα στο τέλος που νίξα, μου δείχνει ότι νίξαμε 4 αστεράκια. Το οποίο τι σημαίνει, ότι εγώ θα πάρω όχι μόνο το ένα reward που είναι στα 3 αστεράκια, αλλά και τα άλλα 2 που είναι στα 4. Τώρα πατάω Go On, μου δείχνει γιατί μου έχει δώσει αυτά τα box. Θα πατήσω Go On. Και όπως βλέπετε τελείωσα άλλη μία πίστα από την Elite και την τελευταία πίστα από το πρώτο map. Τι κάνω τώρα, μου δείχνει ένα box. Πατάω πάνω στο box και μου δίνει, όπως σας είχα πει την προηγούμενη φορά, 100, 2 XP, 4 normal εισιτήρια και 40, αυτά είναι για τα raid. Όπως είχα κάνει την προηγούμενη φορά, όπως είδατε και στο βίντεο που έκανα raid για το Safari, αυτά τα χρειαζόμαστε για το raid. Λοιπόν, και τώρα επειδή έχω κάνει όλες τις πίστες με 4 αστεράκια, μου δίνει και άλλο box, το οποίο θα μου δώσει άλλα 190 diamonds, 3 XP κάρτες, 45 raid cards και
Και αυτά εδώ πέρα είναι για, για τα attribute των Pokémon, θα τα εξηγήσουμε κάποια άλλη στιγμή. Λοιπόν, όπως βλέπετε εδώ πέρα, τελείωσα μάγκες μου. Αυτό ήταν το σημερινό βίντεο για σήμερα. Ελπίζω σας άρεσε. Αν σας άρεσε, κάντε ένα like, ένα subscribe βίντεο που είχατε το κανάλι να μεγαλώσει. Θα πούμε την επόμενη φορά με άλλο ένα Epic Pet ή Poker and Legends, όπως θέλετε πείτε το, game review. Μέχρι την επόμενη φορά μείνετε συντονισμένοι. Καλά γαμίσια, καλή χαρά, καλή ευτυχία. Θα τα πούμε την επόμενη φορά. Πρωτόνιος χαιρετάει, κανένας άλλος δεν πάει χαιρετήσει, οπότε, τσάου!